Και εσείς τι ψηφίσατε? Έχει γίνει άρση του αξιοπίνου, ναι ή όχι? Μάλιστα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κύριε Γκρίτση. Όχι, δεν υπάρχει άρση του αξιοπίνου, διότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία προηγουμένως λέγαμε εξωχώριες και διαλαμβάνονται στην νομοθεσία για το πόθεν έσχες. Θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό ο κύριος Δήμας. Και επαναλαμβάνω, προκλήθηκε η Νέα Δημοκρατία να κατονομάσει έστω και έναν, δεν ήταν σε θέση, δεν αντέχουν αυτή τη συζήτηση. Σηκώθηκαν και την κοπάνησαν. Κύριε Κυρίτση, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί πρέπει να επιστρέψεις. Ναι, βεβαίως, κύριε Κυρίτση, να προλάβω να κάνω μία ερώτηση, έστω. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Όλη αυτή η ιστορία με τις offshore ήταν στη μνημονιακή ύλη, ήταν μνημονιακή υποχρέωση, ήταν κάτι που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση τελευταία στιγμή? Από πού ακριβώς προέκυψε? Εξ όσων γνωρίζω, προβλέπεται στη συμφωνία του καλοκαιριού. Άρα δεν ήταν κάτι άγνωστο. Τότε γιατί παίρνετε πίσω τη διάταξη, κύριε Γκρίτση? Κύριε Δήμα, επιτρέψτε μου. Είτε λέτε ψέματα, είτε δεν γνωρίζετε. Κύριε Δήμα, θα μου επιτρέψετε. Μισό λεπτό, κύριε Γκρίτση. Μισό λεπτό, θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμα, να διευθύνω τη συζήτηση, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Διότι έχουμε εξωτερική σύνδεση, πιεσμένο χρόνο, οπότε προσπαθώ να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Κύριε Γκρίτση, ήταν κάτι γνωστό λοιπόν? Βεβαίως και είχε συζητηθεί. Αν ανατρέξετε τις δηλώσεις του κυρίου Κακλαμάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχε στην Επιτροπή, θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Μπορώ να παραταλώ? Δεν είναι προσωπικές απορίες. Για να μην μπερδευόμαστε. Και οι απορίες των τηλεθεατών. Να διατυπώσει λοιπόν εκ νέου το ερώτημα που σας απέφθηνε ο κύριος Δήμας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριε Γκρίτση, στη Βουλή, στη συζήτηση, γιατί δεν υποστήριξε τη διάταξη? Ο κύριος Κακλαμάνης είναι υπουργός, θα μας τρελάνετε εντελώς, κύριε Γκρίτση? Μήπως προσπαθήσατε να το περάσετε στη ζούλα για να εξυπηρετήσετε κάποιους ανθρώπους? Γιατί δεν φέρνετε. Γιατί δεν φέρνετε τροπολογία σε μια κανονική συζήτηση τη Ολομέλεια, η σύγκληση τη Ολομέλεια, ώστε να μπορέσουν και τα κόμματα να τοποθετηθούν κανονικά, ενώ το φέρνετε σε μια συμφωνία διακρατική με την Γεωργία, όπου δεν υπάρχει δικαίωμα λόγου για την αντιπολίτευση? Κύριε Κυρίτσα, πώς δεν υπάρχει δικαίωμα λόγου για την αντιπολίτευση? Φοβάται η Νέα Δημοκρατία και την κοπάνηση. Έπρεπε να δώσει πολιτική μάχη μέσα στη Βουλή. Δεν αντέχει να δώσει πολιτική μάχη η Νέα Δημοκρατία σε θέματα που αφορούν διαπλοκή και offshore. Μάλιστα. Όλοι το ξέρουμε. Παπασταύρου, Παναμά. Τι να λέμε τώρα? Για την διαπλοκή. Να κάνω μια τελευταία δήλωση να επιστρέψω. Θέλω να με βοηθήσει ο κύριος Δήμας να κάνω έναν διάλογο. Και σας παρακαλώ πολύ, κύριε Δήμα. Κύριε Κυρίτση, για ποιο λόγο πήρατε λοιπόν πίσω όλη αυτή την ιστορία? Σηκώθηκε ένας θόρυβος. Κρίθηκε λοιπόν πολιτικά ότι για το γενικότερο συμφέρον το πολιτικό σύστημα, όταν επί 6 χρόνια νομοθετεί για τους πολίτες με το τσεκούρι, δεν γίνεται να δίνεται η εντύπωση ότι νομοθετεί για τον εαυτό του με το τσιμπιδάκι των φρυδιών. Είναι πάρα πολύ απλό. Τα ίδια πράγματα ενισχύουν για όλους. Πάντως και αρκετοί συνάδελφοί σας, κάποιοι μάλλον συνάδελφοί σας, βουλευτές δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, θεώρησαν πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα ότι θα πάρει πίσω η κυβέρνηση και θα έρθει νέα τροπολογία, θεώρησαν ότι θα πρέπει να πάρθει πίσω. Και για να μην αναφερθώ στο δημοσίευμα της Αυγής, αλλά σε συναδέλφους σας. Ακριβώς το ίδιο και οι συνάδελφοι και το δημοσίευμα της Αυγής, νομίζω, εμπίπτουν ακριβώς την ίδια αντίληψη. Δεν πρέπει, είναι καταστροφικό για τη χώρα να δίνεται η εντύπωση στους πολίτες ότι οι πολιτικοί ρυθμίζουν αυτά που τους αφορούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και ότι άλλα πράγματα ισχύουν για τον απλό κόσμο. Ναι, και αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Το είχατε στα χέρια σας τόσο καιρό. Μας είπατε ότι ήταν στη μνημονιακή ύλη, δεν ήταν κάτι καινούριο. Το είπε και ο κύριος Βούτσης. Είχατε τον χρόνο να το επεξεργαστείτε. Βεβαίως, ήδη η προηγούμενη ρύθμιση κάλυπτε τα πράγματα με την απαιτούμενη αυστηρότητα. Τώρα μπαίνει μια αυστηρότερη ρύθμιση, η οποία νομίζω ότι διαλύει και την τελευταία υποψία την οποία θα μπορούσε να έχει ο πιο κακόπιστος πολίτης. Άρα τώρα εξαιρούνται όλοι. Αυτό το οποίο λέει η τροπολογία και το οποίο θα επεξεργαστεί η Βουλή τώρα, και μακάρι να ήταν και η Νέα Δημοκρατία να μας πει την άποψή της, αλλά δεν μπορούν τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσω τώρα. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κυρίτση, από τον κύριο Δήμα, για να κλείσουμε τη συζήτηση όλοι μαζί. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Εσείς φέρατε μια διάταξη η οποία έβγαλε λάδι όσους είχαν.